Έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στην Τίνιδα, οι υποστηρικτές του Προέδρου Σαγέντ έρχονται στα χέρια με βουλευτές του Ισλαμικού Κόμματος Ενάγδα. Μετά την απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να αποπέμψει τον Πρωθυπουργό Μασίση, ο Πρόεδρος της Τινησίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και τους Υπουργούς Άμυνας και Δικαιοσύνης. Επιβάλλει νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο στρατός περιπολεί στους δρόμους. Και ενώ μεγάλη μερίδα των πολιτών στηρίζει τις ενέργειες του Σαΐντ, το Ισλαμικό Κόμμα καταγγέλει ότι είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που στηρίζουν τον Τινήσιο Πρόεδρο και επιχείρησαν το πραξικόπημα. Gerçekleşen bir dizi müdahalelerle beraber kaldı ki tabii deneyler ve çatışmalar da yaşandı. Την ίδια ώρα ο διεθνής πολιτικός κόσμος κοιτάζει προς την Άγκυρα. Με τον ίδιο τον Ερντογάν να μην έχει σχολιάσει ακόμη τα γεγονότα, δεν είναι λίγες οι φωνές στο εσωτερικό της Τουρκίας που πιέζουν για αύξηση της επιρροής της στη Βόρεια Αφρική πριν ξεσπάσει μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Derhal Libya ve Cezayir Cumhurbaşkanlarıyla görüşmeli, başbakanlarıyla da.